Καλό πρωινό από τα Γιάννενα, κύριε Λεβέντη. Ναι, ναι, καλημέρα σας. Καλημέρα, κύριε Βίκη. Είστε καλά? Προσπαθούμε. Θέλω να μου πείτε τι άλλαξε, ήρθε το πλήρωμα του χρόνου. Είστε τόσο καιρό, παλεύετε, δίνετε το στίγμα σας από όλες τις αναμετρήσεις, αλλά αυτή τη φορά όλες οι δημοσκοπήσεις όχι μόνο σας δίνουν μέσα στη Βουλή, αλλά και σε κυρίαρχο ρόλο. Ναι, νομίζω ότι ορίμασε ο κόσμος, είδε, κατάλαβε τι απατεώνες ψήφιζε και κατάλαβε τον κοροϊδεύανε ο κόσμος και είναι οριμότερος ο κόσμος για να πάρει γενναιότερες αποφάσεις. Αυτό πιστεύω. Είναι οριμότερος, αλλά είναι σίγουρα και πάρα πολύ ταλαιπωρημένος. Εντάξει, αυτό... Είδαμε ότι... Φταίει και ο κόσμος. Ωραία, για πείτε μου. Που ήταν ταλαιπωρημένος. Έτσι, ναι. Γιατί εννοούσε ταλαιπωρία άμα δεν του διορίζαν τα παιδιά. Α. Αυτό εννοεί ο κόσμος, ταλαιπωρία. Εγώ αναφέρομαι σε όλα αυτά που έχει υποστεί από τα μνημόνια των τελευταίων. Ναι, και τώρα πρόκειψε, επειδή διορίζαν τα παιδιά, και επειδή γινόταν το έλα να δει στην Ελλάδα επί 50 χρόνια, γι' αυτό φτάσαμε στο σημείο τώρα να είμαστε, φτωχευμένοι ηθικά και οικονομικά. Η ηθική φτώχευση, δηλαδή η οικονομική, να μην έχουμε να φάμε, που προήλθε από τον υπερδιόγκωση του δημοσίου. Από εκεί κυρίως προήλθε η φτώχευση και από τις πλεψιές κάποιων παραγόντων. Επειδή γνωρίζω ότι δεν μασάτε τα λόγια σας, θα ήθελα να μου σχολιάσετε το πολιτικό σκηνικό. Αυτό το δίπολο, το καινούριο δίπολο, και είδαμε προχθές το debate. Τι εκλάβατε εσείς? Ότι συνεχίζεται η ηλιθιότητα στην Ελλάδα. Α. Δηλαδή είναι ηλίθιο οι πολιτικοί αρχηγοί, παραμονή εκλογών, να μην ανοίγουν την καρδιά τους και πολεμούσαν με γραβάτες και με κουμπότρυπες πολυτελείας να κάνουν τους κλόουν. Ακούσατε κάτι αξιόλογο από το στόμα τους? Σίγουρα δεν ακούστηκαν κάτι που θα μας έκανε πιο σοφούς. Εκεί και πέρα. Άρα όταν γίνεται ένα debate και ο άλλος δεν λέει τίποτα, τι είναι? Τι σημαίνει αυτό? Ότι δεν έχει να πει τίποτα, ότι είναι κλητήρας συμφερόντων. Και ο Μημαράκης και ο Τσίπρας είναι υπηρέτες συμφερόντων. Ο Σταύρος Θεοδωράκης? Αυτός είναι κατασκευή των συμφερόντων. Αυτόν τον έκανε ο Μπόμπολας με σκοπό να έχει και ο Μπόμπολας ένα λόγο, δηλαδή να έχει μερικούς βουλευτές να κάνει τον Μπαλαντέρ. Μάλιστα. Απευθείας, δηλαδή ανοιχτού τύπου επέμβαση στα πολιτικά πράγματα της χώρας κάνει ο Μπόμπολας. Μέσω Θεοδωράκη. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος που όλα αυτά τα χρόνια παραμένει στα... Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος και η Χρυσή Αυγή είναι όχι σε όλα. Είναι όχι, ένα μόνιμο όχι σε όλα. Αν σας εξυπηρετεί ένα όχι σε όλα, ψηφίστε τους. Μάλιστα. Δεν βλέπω, δηλαδή λένε όχι έξω από την Ευρώπη, έξω φταίνε για όλα οι Αμερικανοί και οι Ευρωπαίοι κατά τους κομμουνιστές. Το ίδιο φταίει και για τη Χρυσή Αυγή. Το Κογλίφι είναι οι ξένοι που ήρθαν να μας πάρουν τα πετρέλαια. Άρα. Τι έχουμε, φασίστες και κομμουνιστές να πιστεύουν το ίδιο πράγμα? Γιατί ο κόσμος να εμπιστευτεί την Ένωση Κεντρών σε όλη την Ελλάδα, κύριε Λεβέντη? Γιατί η Ένωση Κεντρών λέει 5 πράγματα. Λέει να κόψουμε από τη Βουλή τους 1500 που είναι συγγενείς των βουλευτών. Ποιος το τολμάει να το πει αυτό? Λέει 12.000 αποσπασμένοι να γυρίσουν, του δημοσίου να γυρίσουν στις θέσεις όπου οργανικά ανήκουν. Λέει επίσης με σχέδιο αυτοκάθαρσης να εντοπίσουμε τους αργόμισθους του δημοσίου και να τους απολύσουμε. Γιατί ξέρετε, έναντι των ευσυνείδη των δημοσίων υπαλλήλων έχουμε χρέος να απαλλάξουμε το δημόσιο από τα τροπικά και από τους αργόμισθους που πληρώνονται χωρίς να προσέρχονται. Το ξέρετε ότι ένα 30% του δημοσίου δεν πάει καθόλου στη δουλειά του και προστατεύεται από τα κόμματα. 30% λέτε, μάλιστα. Ναι, ναι, ναι. Ιδιαίτερα στους Δήμους και στις ΔΕΚΟ το ποσοστό μπορεί να είναι και μεγαλύτερο. Μετά έχουμε 330.000 που παίρνουν 3 συντάξεις ο καθένας. Από κύρια ταμεία. Ναι. 330.000 άτομα.
Πηγαίνετε στην Ευρώπη να δείτε, υπάρχει δεύτερη σύνταξη. Σε όλη την Ευρώπη. Υπάρχει όμως αξιοπρεπής μια πρώτη σύνταξη. Εντάξει, δεν είπα. Αλλά εδώ τι έχουμε. Έχουμε ανθρώπους που παίρνουν τρεις συντάξεις και ανθρώπους που παίρνουν 300 ευρώ. Αλήθεια, ποια είναι η άποψή σας αναφορικά με το ασφαλιστικό και τις δηλώσεις του Αλέξη Μητρόπουλου για το σύστημα Αυστραλίας-Νέας Ζηλανδίας? Δεν ξέρω αν το αντιγράφει σωστά. Στην Αυστραλία έχουν ωραίο σύστημα. Έχουν ένα σύστημα αν έχεις από νίκια ή από τόκους καταθέσεων έσοδα πάνω από 3.000 δολάρια το μήνα. Ναι. Σου κόβουν τελείως τη σύνταξη. Θεωρούν εύπορο. Α. Αν έχεις εισοδήματα από νίκια ή από τόκους καταθέσεων ή από εταιρείες πάνω από 3.000 δολάρια, σε θεωρούν εύπορο και σου λένε η ασφάλιση σου χορηγεί φάρμακα και κρεβάτι σε νοσοκομείο, αλλά τη σύνταξη δεν τη χρειάζεσαι αφού είσαι εύπορος. Μάλιστα. Τα λεφτά αυτά τα διαθέτουν υπέρ των φτωχών. Εδώ όμως δεν προτίθενται να το περάσουν αν τελικά περαστεί αυτός, γίνει νόμος του κράτους, αν γίνει υλοποιηθεί μάλλον. Γιατί δεν πρόκειται. Εγώ νομίζω θα περάσει στο τέλος. Θα περάσει. Ναι, έχουμε 80.000 περιπτώσεις έχουμε ευπόρων Ελλήνων που μπορεί να τους κοπεί η σύνταξη διότι... Αναφέρεστε πρόεδρε μόνο σε αυτούς, δηλαδή στους ευπόρους. Γιατί στους ευπόρους. Υπάρχουν και άνθρωποι που πληρώνουν όλα αυτά τα χρόνια. Έχουν εισόδημα πάνω από 3.000 ωραία. Ευρώ ωραία. Το μήνα από νίκια ή από τόκους. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Αυτό σας είπα. Δεν σας είπα να πάρουμε αυτόν με 1.000 να του το κόψουμε. Μάλιστα, το κατάλαβα. Απλά είναι το διευκρινίζω. Οι ακροατές εδώ μηνύματα. Δεν σχολιάσα. Να ακούσουν καλά όμως, να δυσπέψουν να παρεξηγήσουν. Μάλιστα. Όχι. Οι τρεις συντάξεις που θέλω να συμπτυχθούν σε μία. Ναι. Θέλω να συμπτυχθούν και να είναι το ταβάνι 1.500 ευρώ. Μάλιστα. Δηλαδή να μην παίρνει κανείς στην Ελλάδα πάνω από 1.500 ευρώ. Αυτό θέλω. Πολύ και παίρνουν 3.000, 2.500, 4.500, οι δικαστικοί παίρνουν 3.500 σύνταξη. Με τι λεφτά να τα πληρώσουμε όλα αυτά? Έγινε ξεκάθαρο αυτό. Ναι. Γράφουν ότι δεν σχολιάσαμε το Πασόκ. Κάποιοι θα χάσουν. Αλλά το κάνουμε χάρη του να παραμείνει εν ζωή το ασφαλιστικό σύστημα. Γιατί αν δεν επέμβουμε, από το 2017 δεν θα υπάρχει σύνταξη στην Ελλάδα. Θα καταστραφούν όλοι και δεν θα παίρνει κανείς σύνταξη. Μου γράφουν εδώ ότι δεν σχολιάσαμε προηγουμένως, μιλήσαμε για όλα τα κόμματα εκτός του Πασόκ. Γιατί? Παράληψη δική γιατί μου, δεν σας ρώτησα. Εγώ το θεωρώ πεθαμένο το Πασόκ. Δεν ξέρω. Λένε θα μπει στη Βουλή, εγώ δεν το βλέπω να μπει. Τι είναι τώρα, το Πασόκ είναι, έχει όλος ο κόσμος φύγει στο ΣΥΡΙΖΑ. Του Πασόκ. Μάλιστα. Το Πασόκ πια είναι ένα ερείπιο που έχουν μείνει κάτι παλαιά στελέχη και τρώνε την κρατική επιχορήγηση. Αυτό είναι το Πασόκ. Ένα κόμμα που δεν πρέπει να υπάρχει. Έχει προδώσει τις αρχές του. Mm-hmm. Δεν έχει. Είναι σοσιαλιστικό κόμμα αυτό. Αυτό είναι ξεφτύλα. Είναι σοσιαλιστικό κόμμα αυτό. Ποια είναι η άποψή σας για όλα αυτά που γίνονται στο Αιγαίο? Στο Αιγαίο τι γίνεται, τίποτα στο Αιγαίο. Εννοώ στο Αιγαίο και στον Εύρο τώρα με τους μετανάστες, μου γράφει ο κύριος Νίκος. Αυτό οι μετανάστες είναι ένα πρόβλημα σοβαρό, αλλά και αυτό δεν το έχουμε αντιμετωπίσει με ειλικρίνεια. Πρέπει πρώτα να τους καταγράψουμε, να ξέρουμε πώς είναι. Να κάνουμε ένα γραφείο στο Υπουργείο Εσωτερικών, σε όλους τους νομούς να έχει παραρτήματα και να καταγραφούν όλοι οι ξένοι. Πρέπει να τους καταγράψουμε, να ξέρουμε πώς είναι. Και αν όποιος δεν καταγραφεί να υποπίπτει σε αδίκημα με ποινή απέλαση. Λοιπόν, να καταγραφούν, να ξέρουμε, είναι 2,5 εκατομμύρια. Να πούμε, πάμε στην Ευρώπη και να πούμε, εμείς αντέχουμε 1 εκατομμύριο. Το άλλο 1,5 είναι πλεονάζον, να δυνατούμε να το φιλοξενήσουμε. Οπότε λέει, έχουν γίνει συμφωνίες διανομής του πλεονάζοντος αριθμού ανάλογα με τον πληθυσμό των λοιπόν χωρών της Ευρώπης. Υπάρχουν συμφωνίες. Αλλά όσο δεν καταγράφουμε και αφήνουμε ασαφή τον αριθμό, ασαφή και αόριστο τον αριθμό, δεν μπορούμε να επιβάλλουμε τις συμφωνίες. Εδώ είναι μια συνολική αλητεία η Ελλάδα. Δηλαδή μια κατάσταση, και ξέρετε γιατί το κάνουν, γιατί δεν καταγράφουν τους ξένους. Για να μπορούν να ζητάνε λεφτά, έτσι αορίστως. Πάνε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και λένε δεν αντέχουμε, να παίρνουν όλο επιδόματα. Η Ελλάδα λέει, τα οποία ρίχνει αλλού. Δεν κάνει ούτε καν εγκαταστάσεις υποδοχής των ξένων. Δηλαδή για τα λεφτά που παίρνει δεν τα ξοδεύει για το λόγο που τα παίρνει.
η Ελλάδα. Μάλιστα. Μετά ένα άλλο ζήτημα με τους ξένους, το οποίο θα τους αποθαρρύνει να έρχονται, είναι να πούμε ότι λεφτά κερδίζεται ετησίως, μόνο το 25% θα βγαίνει στη χώρα προέλευσης. Το άλλο 75% θα έχει money control. Τι θα κάνουν οι ξένοι? Τι θα κάνουν οι ξένοι άμα δεν μπορούν με το τραπεζό να στείλουν τίποτα? Αχα. Βέβαια, δεν θα έρχονται πια. Όχι αυτοί οι Πακιστανοί έρχονται διότι θεωρούν αυτονόητο ότι όλα τα έσοδά τους στην Ελλάδα θα τα στέλνουν στην πατρίδα τους. Αν αυτό απαγορευτεί, τελειώνουν αυτοί. Δεν έχει νόημα. Λοιπόν, είναι κάποια πραγματάκια, η Ένωση Κεντρών συνιστά ψυχραιμία, είναι το θέμα μεγάλο και ενοχλητικό, αλλά πρέπει να το αντιμετωπίσουμε ήρεμα και ψύχρεμα. Ούτε με τη Χρυσή Αυγή να τους ρίξουμε στη θάλασσα να τους πνίξουμε, αλλά ούτε και με την αδράνεια της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ. Είναι μέγα το θέμα και θέλει αντιμετώπιση. Κάνατε μία δήλωση ότι θα συνεργαζόσαστε για το καλό της πατρίδας και με το διάλογο, εντός εισαγωγικών αυτό. Έτσι πρέπει. Έτσι, η κουλτούρα των συνενέσεων από τα κεντρώα κόμματα προέρχεται. Ναι. Η κουλτούρα των συνενέσεων. Ναι, ναι, σας ακούω. Δηλαδή ασχέτως τώρα που λέω και κατακρίνω και τον Τζίπρα και τον Σαμαρά ως άχρηστους και ως επικίνδυνους για τη χώρα με τη στάση που τηρούσαν ως τα τώρα, όταν ο λαός δώσει την ψήφο την Κυριακή και χρειάζονται οι βουλευτές Ένωσης Κεντρών για το σχηματισμό κυβέρνησης, εγώ θα προσφέρω την ψήφο εμπιστοσύνης χωρίς να ζητάω ούτε υπουργεία ούτε τίποτα. Κανένα θόκο. Θα προσφέρω την ψήφο εμπιστοσύνης, απλά θα ζητήσω επίμονα τα 9 σημεία αυτά που περιγράψαμε. Μάλιστα. Τις διπλές συντάξεις, τις αργομνηστίες, τις πολυθεσίες, όλα αυτά, τα χρήματα των κομμάτων να σταματήσουν από το κράτος, τα χρήματα των ΜΚΟ να σταματήσουν από το κράτος. Δηλαδή τις σπατάλες γενικώς και τις ασωτίες θα επιμείνω να σταματήσουν και δεν είναι το συμφέρον το δικό μου αν γίνει αυτό, είναι το συμφέρον της χώρας. Θα επιμείνω πολύ, θα τους εκθέσω. Θα δίνω μεν ψήφο για να μην υπάρξει κρίση, ναι, ναι, και να μην οδηγήσω τη χώρα σε εκλογές, αλλά την ατζέντα μεταρρυθμίσεων της Ένωσης Κεντρών που τη θεωρώ σημαντική θα την φωνάζω δημοσίως εντός και εκτός Βουλής, ως ότου τους υποχρεώσω πλέον να την εφαρμόσουν. Ποιος πιστεύετε ότι θα είναι πρώτο κόμμα, μάλλον ποιο θα είναι πρώτο κόμμα? Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι, με 5 μονάδες είναι. Αυτές οι δημοσκοπήσεις είναι ηλίθιες που κάνει ο Μεϊμαράκης, πληρώνει για να δείξει ότι είναι ισοπαλία και εδώ και μέχρι την Ένωση Κεντρών την κατεβάζουν κάτω από 3. Ο Μεϊμαράκης κάνει κάτι ηλιθιότητες με τις δημοσκοπήσεις, νομίζει ότι με τα λεφτά, αλλά θα έρθει η Κυριακή και θα καεί η γούνα του. Μάλιστα. Ναι, ναι. Τι απαντάτε στον Γιάννη Μπουτάρη και στη δήλωση του Δημάρχου Θεσσαλονίκης σε μια περιοχή που σας έχει τιμήσει ιδιαίτερα? Είπε ότι όποιος ψηφίζει Λεβέντη είναι αρχαιοκάπηλος. Ναι, ο Μπουτάρης είναι 12 χρόνια μεγαλύτερός μου νομίζω. Είναι αρχαιοκάπηλος, είναι ο ίδιος. Μάλιστα. Είναι αρχαιότερος ο Μπουτάρης. Ενώ με δέχθηκε πριν 5 μήνες στο Δημαρχείο και με έγκλειφε και έλεγε τι σπουδαία η Θεσσαλονίκη που σας ψήφισε, τι σπουδαίος είστε μετά από τόσα χρόνια. Τώρα πήγε και υποστήριξε το ΣΥΡΙΖΑ. Εντάξει, τα άτομα αυτά μάχονται να επιβιώσουν. Οι ανεξάρτητοι Έλληνες θα είναι στη Βουλή, κύριε Λεβέντη? Όπα, πα, πα, πα. Και κάτω από 2 θα πάρουν, 1,80 θα πάρουν. Μάλιστα, μάλιστα. Εντάξει. Εγώ θα σας ευχαριστήσω για τη συζήτηση, θα τα ξαναπούμε. Με την αγάπη μου από την Ένωση Κεντρών σε όλα τα Γιάννενα και να θυμόσαστε ότι τα Γιάννενα ήταν πάντα το κόμμα των φιλελευθέρων, δηλαδή φιλελευθέρων δεν εννοούμε του Μητσοτάκη, δεν εννοούμε του Ελευθερίου Βενιζέλου. Ήταν κεντρώα. Μάλιστα. Κεντρώα τα Γιάννενα, έχουν παράδοση στο κέντρο, είναι δημοκρατικά. Μετά με το Ρουσφέτη τα πήγανε δεξιά, Πασόκ και λοιπά. Αλλά η ρίζα μέσα στο μυαλό του κάθε κατοίκου απλού των Ιωαννίνων και γενικά της Άρτας, όλης περιοχής Υπήρου, οι Υπηρώτες δηλαδή, η κεντρική ιδέα στο μυαλό είναι δημοκρατική και κεντρώα. Και θα δείτε τι αποτέλεσμα θα έχει ένα σχεδόν την Κυριακή από την νεολαία, ιδιαίτερα των Ιωαννίνων. Να είστε καλά, καλή συνέχεια, να τα ξαναπούμε. Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Καλημέρα σας.